Αγαπητοί ακροατές, ο Νίκος Σαραγούδας έφερε μία κασέτα από τη γυναίκα του, μια και δεν μπόρεσε να τη φέρει την ίδια. Και από αυτή την κασέτα, την οποία πρόσφατα την έβγαλε στο σπίτι, δεν είναι καμιά εγγραφή βέβαια σε στούντιο. Όχι, να ακούσουμε σπίτι. Κάτι. Να ακούσουμε σπίτι σπίτι την εκπομπή μας. Για πες μας, τι θα μας πει η γυναίκα. Τι θα μας πει. Λέει, εγώ είμαι βλάχα η όμορφη. Α, πολύ ωραία. Τι τραπέζιο. Τι της ήρθε μετά, είχε βάλει, βάζει το μανόλι του. Το μανόλι του μανόλι του Χατζημαρκού που είναι μπροστά μου. Εξέλιξαν. Λοιπόν και τα δύο τότε. Μην με παραξηγήσουμε, λέει. Σε ωραία, την ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τη Γιασεμή Σαραγούδα. Καταλάβατε την μεγάλη ευαισθησία της φωνής της. Καταλάβατε τον πόνο
που κρύβει μέσα αυτή η φωνή για τις αλήτρωτες πατρίδες. Η Γιασεμή είναι μικρασιάτισσα. Μέσα στον ήχο της φωνής της βλέπεις όλη την εγκατάλειψη όλων των ισχυρών της γης απέναντι σε αυτό το λαό, ο οποίος έδωσε τα φώτα σε όλους γενικά. Γιατί όταν η Ελλάδα και οι Έλληνες δημιουργούσαν τον μεγάλο Παρθενώνα του Περικλή, οι άλλοι αυτοί που είναι τιμητές μας και εξαρτώμεθα από τα καμώματά τους, αυτοί τρώγαν τους συνανθρώπους τους. Λοιπόν, καταλάβατε όλοι όλο το πάθος της ψυχής της Γιασεμής. Πρέπει αυτά τα τραγούδια να τα πεις, πρέπει λιγάκι να κρατάς από τις ελίτρωτες πατρίδες. Ο Βλάχος θα πει το βλάχικο τραγούδι του. Δεν μπορεί να τραγουδήσει αυτό το παθιάρικο τραγούδι. Σε ευχαριστούμε, Γιασεμή. Να ακούσουμε και το παρακάτω, το ψάλσιμο της Γιασεμής. Να ακούσουμε και το εξέλιξαν με τα ημάτια μου. Oh,